Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 18 Ιουνίου του 2024. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους που έχουν δικούς τους σε νοσοκομείο, κλινικές ή σε κατάσταση ανάρρωσης. Εύχομαι κουράγιο και όλα να πάνε καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε. Με αφορμή ένα σχόλιο κάποιου ανθρώπου, φίλου του καναλιού, είπε, έτσι με έναν ισοπεδωτικό τρόπο άσκησε κριτική λέγοντας: εσύ, λέει, που χαρακτηρίζεις το φιάσκο της Ελβετίας, λέει, επιτυχία. Ακούστε, ο τρόπος με τον οποίο μας πασάρουν τα γεγονότα έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο του 21ου αιώνα και στην Ελλάδα, ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί κάτι άλλο από αυτό το πασάρουν. Δηλαδή, είτε μας χωρίζουν, είτε μας εγκλωβίζουν σε αυτά που λένε οι δυτικοί για κάποιο θέμα, είτε μας εγκλωβίζουν σε αυτά που λένε οι Ρώσοι και η προπαγάνδα των μεν και των δε, και χάνει ο πολίτης τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή εγκλωβίζεται, να καθίσει στη μέση και να λέει: για να δούμε τι λέει αυτός, για να δούμε τι λέει εκείνος και τι είπα για την Ελβετία. Και δεν είναι απολογητικό αυτό. Όχι, όχι. Την εμπειρία μου σας λέω, είναι για να κατανοήσουμε που μας έχουν οδηγήσει. Είπα, ως σύλληψη είναι καταπληκτική να κάνεις μία σύνοδο, να μαζέψεις 90 χώρες και να τις βάλεις να ακούν τις απόψεις σου. Και μάλιστα είπα να κάνουμε μία τέτοια για την Κύπρο. Και είπα, ως σύλληψη είναι καταπληκτική. Το ότι μάζεψε 90 χώρες είναι επιτυχία, αλλά ποια ήταν τα λάθη, είπα, για να έχει τελικώς έχει μερική επιτυχία. Ενώ στην αρχή ως σύλληψη, και ενώ τους μάζεψε 90, ήταν επιτυχία, ως αποτέλεσμα δεν είχε την επιτυχία που σχεδίαζε, και είπα γιατί. Διότι η Ελβετία βάρουσε μια στο καρφί και μια στο πέτρα, λέει χωρίς τη Ρωσία δεν γίνεται, και διότι η Ουκρανία πίεσε χώρες που είναι εμφανώς υπέρ της Ρωσίας να έρθουν, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι θα υπογράψουν. Αυτά γίνονται στις διπλωματικές διαβουλεύσεις. Και έτσι έφερε χώρες που επηρεάζονται από τη Ρωσία και αυτές δεν υπέγραψαν, είπαν και ανάποδα, γι' αυτό και τελείωσε πιο γρήγορα η σύνοδος. Αυτό είπα. Τι κατάλαβε ο άνθρωπος. Ξέρετε, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Αφαιρούν, υπάρχει η προπαγάνδα. Υπάρχουν πανεπιστήμια για την προπαγάνδα. Η προπαγάνδα είναι επιστήμη και γίνεται με τέτοιον τρόπο που σου αφαιρεί τη δυνατότητα της κρίσης. Σου αφαιρεί τη δυνατότητα της κρίσης. Και το έχουμε δει αυτό σε πολλά ζητήματα. Τελευταίο ήταν αυτό με τα εμβόλια. Κανένας δεν μπορούσε να έχει καθαρή άποψη για τα εμβόλια. Είτε έπρεπε να είναι από εδώ είτε από εκεί. Αλλιώς σε πυροβολούσαν. Και έτσι θύματα πυροβολισμών, τέτοιων πυροβολισμών σε εισαγωγικά, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Και ήλπιζα, τώρα θα μου πεις, ρε φίλε, μήπως και εσύ έχεις, ήλπιζα πραγματικά αυτή η εκπομπή να κάνει τη διαφορά. Αλήθεια το λέω, ήλπιζα να κάνει τη διαφορά. Γιατί, επειδή έτυχε να ζυμωθώ με αυτές τις ιστορίες 30 χρόνια και πιστεύω ότι καταλαβαίνω τα της προπαγάνδας, δεν μεταδίδουμε προπαγάνδα εδώ. Και όταν λέμε την άποψη της μιας πλευράς, λέμε το λέει αυτός. Το λέει αυτός, προσέξτε. Για να, ακριβώς για να δοθεί η δυνατότητα στον τηλεθεατή να έχει τη δική του κρίση. Και διότι αυτά, ξέρετε, δεν είναι δεδομένα. Καλλιεργούνται, οξύνονται το κριτήριο, η δυνατότητα να κρίνεις, να αναλύεις. Τέλος πάντων, τι να πω. Πάμε να δούμε εδώ. Είναι μια δικαίωση για μένα. Κοιτάξτε, γιατί λέω γράψτε την άποψή σας, και μου στείλε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια κυρία, λέει, σε περίπτωση που επιλέξετε να διαβάσετε το μήνυμά μου, παρακαλώ, δεν θα ήθελα να αναφερθεί πλήρως το όνομά μου. Απλά είναι αλφα-δέλτα. Είναι από εκεί το μικρό. Δεν το λέω γιατί άμα πεις το μικρό μπορεί ένας κύκλος να το καταλάβει. Η κυρία αλφα-δέλτα μου στείλει ένα μήνυμα το οποίο είναι χρήσιμο να το διαβάσουμε. Σας γράφω ακούγοντας την προτροπή σας σε μία εκπομπή για να μιλήσουμε. Διαμένω Αθήνα, ονομάζομαι Αγγελική. Το είπα τώρα αυτό το τέτοιο. Είμαι αυτό και πονάει η ψυχή βλέποντας τη χώρα μας σε αυτά τα χάλια. Δεν έχει μείνει τίποτα. Μόνο τουρισμός, φαρμακοβιομηχανία και ναυτιλία. Αντλώντας την καταγωγή μου από ένδοξα μέρη, τη Μακεδονία μας, τη Μάνη μας και τα Δωδεκάνησά μας, παίρνω την πρωτοβουλία να προτείνω για τη Μακεδονία κάτι που πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, γνωστοποίηση, και προσδοκώ σε πολλά περισσότερα. Είμαι σίγουρη πως οι πολιτικοί μας, όπως δεν κάνουν τίποτα μέσα στη χώρα, έργο δηλαδή, έτσι δεν κάνουν και τίποτα όταν πάνε στο εξωτερικό και στις συναντήσεις. Απλά εφαρμόζουν ό,τι τους πουν οι ξένοι πολιτικοί. Ως άνθρωπο μου άρεσε πάντα η ιστορία, γι' αυτό και έχω στην κατοχή μου αρκετά βιβλία με τα οποία μπορεί κάποιος να διανθίσει τις γνώσεις του πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ένα από αυτά είναι παλαιό, γράφτηκε το 1983 από τον πρώην Υπουργό τον Νικόλα Ομάρτη και λέγεται «Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας». Το βιβλίο τεκμηριώνει την ελληνικότητα της Μακεδονίας με άπειρες πηγές, ξεκινώντας από την ελληνική μυθολογία και καταλήγοντας στην Ιουδαϊκή αρχαιολογία. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το βιβλίο βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών αφενός και αφετέρου έλαβε πολλά συγχαρητήρια με επιστολές, οι οποίες είναι μέσα στο βιβλίο, από τον τότε Υπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον Γερμανό πολιτικό Χέλμουτ Σμιτ, από τον Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν, από το Λευκό Οίκο και από άλλους. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να βραβεύεται και να αναγνωρίζεται από τους ξένους ως κορυφαίο βιβλίο γνώσεως για τη Μακεδονία, να διαβιβάζεται μάλιστα στο State Department που είναι αρμόδιο, και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, να έχουν κερδίσει οι πλαστογράφοι δηλαδή? Τι άλλαξε μετά 40 χρόνια, άλλαξε η ιστορία ή μπλέξαμε με ανιστόρητος? Πολύ απλά, ο Σόρος έχει αγοράσει Σκόπια και Αλβανία, έχει εξαγοράσει το πολιτικό σύστημα εκεί και δεν ξέρω τι επιρροή ασκεί και στην Ελλάδα. Και έτσι νίκησε ο Σόρος και νίκησαν αυτοί οι οποίοι έχουν ως στόχο τη δημιουργία της Μεγάλης Μακεδονίας. Το ανήρτησε ο Σόρος μετά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το έβαλε στο Twitter και όταν φαίνεται του είπα εσύ τι κάνεις, προδίδεις το σχέδιό μας, το πήρε πίσω. Το βιβλίο αυτό μαζί και με 2-3 άλλα που θα επιλεγούν να σταλούν στον ΟΗΕ στους 196 αντιπροσώπους των χωρών, στον καθένα ξεχωριστά, επίσης στους Υπουργούς Εξωτερικών των Μεγάλων Χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με μία επιστολή που θα παραπονείται για την κατάντια τη σημερινή. Πρέπει να γίνει αυτό, λέει. Μη φοβηθούμε να παραπονηθούμε, ούτε να τα ψάλουμε, ούτε να τους πούμε ότι έκαναν λάθος. Θέλουν να μας καταντήσουν να μην αντιδρούμε για τίποτα, να μην τα ψάλουμε για τίποτα, να μην χαρακτηρίζουμε ανθρώπους και καταστάσεις για να μην ενοχλείται η συνείδησή τους. Έχουμε και άλλες πολλές πηγές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, όπως για παράδειγμα τις ανασκαφές του αρχαιολόγου Μίλλερ της Νεμαίας, ο οποίος αποδείκνυε την ελληνικότητα με τον Θεοδωρόκο, πρόξενο στην αρχαιότητα, την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ανάλογη κίνηση μπορούμε να κάνουμε και για την Τουρκία και για την Αλβανία. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας είναι τυφλοί και δεν βλέπουν την περικύκλωση που μας έχει κάνει η Τουρκία, γλώσσα της στο Κόσοβο, στρατιωτικές συνεργασίες με Αλβανία και Σκόπια και άλλα. Είμαι σίγουρη ότι αντιγράφουν τις μεγάλες δυνάμεις οι οποίες ασκούν εξωτερική πολιτική, η οποία έχει γραφτεί δεκαετίες πριν. Έτσι λοιπόν και η Τουρκία ή η Αλβανία ή τα Σκόπια ονειρεύονται μελλοντικά να πάρουν κομμάτια της Ελλάδας. Σε ένα email δεν μπορώ να γράψω όλα όσα σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Συμμετέχω στην Επιτροπή και ελπίζω σε μελλοντικές συναντήσεις όπου θα μπορούμε να αλληλοεπιδράσουμε. Λοιπόν, ΑΔ, ελήφθη το μήνυμα και επειδή δεν μπορώ να λέω πράγματα τα οποία δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κάνω, πάντως σίγουρα θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το βιβλίο του Μάρτη να σταλεί, όπως είπες, σε όλες τις χώρες, τις 196 χώρες μέλη του ΟΗΕ, με μία επιστολή. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση αυτή προστάτεψε την αθλιότητα που έγινε και σήμερα έληξε εδώ στο ΟΔΙΟ με την απαγόρευση να μην διαμαρτυρηθούμε. Προστάτευσε τους εγκληματίες που υπέγραψαν αυτήν την επέσχυντη προδοτική συμφωνία, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση να το κάνει. Να δούμε τι είπε τώρα ο Μάθιου Μίλλερ, που ήταν για 20 χρόνια ένας δικηγοράκος, είναι, μην νομίζετε, αλλά έπαιζε το ρόλο του κι αυτός. Τι είπε, τον βράδευσαν. Τον βράδευσαν οι εγκληματίες της συμφωνίας των Πρεσπών, Τσίπρας και Ζάεφ, του έδωσαν βραβείο. Για να δούμε τι είπε παίρνοντας το βραβείο, γιατί τους κάρφωσε κιόλας. Λοιπόν, η συμφωνία είναι σημαντική για τις δύο χώρες, είπε ο πρώην ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ. Έκλεισε σε όλους να ακολουθήσουν και να σεβαστούν τη συμφωνία των Πρεσπών και να δουλέψουν σκληρά για την υλοποίησή της, και αν υπάρχουν σημεία στη συμφωνία που χρειάζονται εργασία, τότε να καθίσουν από καινού και να βρουν τη λύση. Τους καρφώνει στην ουσία. Σου λέει η συμφωνία αυτή έχει πρόβλημα. Τον βραβεύουν και τους καρφώνει. Και έκανε μια ιστορική αναφορά για τη δική του εμπλοκή. Λέει, είπε ότι είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού και σε ένα συμβιβασμό κάνουν όλοι παραχωρήσεις. Τι παραχωρήσεις έκαναν τα Σκόπια? Καμία δεν έκαναν. Καμία. Πώς θα μπορούσαν να λέγονται σχέτο Μακεδονία? Δηλαδή, το Βόρεια Μακεδονία για τους αλυτρωτικούς τους στόχους είναι καλύτερο. Δεν είναι υποχώρηση. Διότι τους λέει είμαι η Βόρεια Μακεδονία, άρα θα ολοκληρωθώ όταν πάρω και τη Νότια και τη Δυτική και την Ανατολική. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ποια υποχώρηση? Καμία απολύτως υποχώρηση. Και σας διάβασα χθες το τηλεγράφημα που είχε στείλει ο Stettinius, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, το 1944, τότε που ο Τίτο μαγείρευε τη μακεδονική εθνότητα και γλώσσα και ταυτότητα και όλα αυτά και χώρα, και προειδοποιούσε ότι αυτό έχει επιθετικά χαρακτηριστικά. Να το ξαναδούμε τι έλεγε, για να μην ξεχνιόμαστε. Το Δεκέμβριο του 1944, τηλεγράφημα του State Department προς τις Αμερικανικές αρχές όλο τον κόσμο, σε όλα τα προξενία και τις πρεσβείες, με υπογραφή του τότε Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Stettinius, ο ίδιος ο Υπουργός το υπέγραψε, έγραφε μεταξύ άλλων ότι η Αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι αναφορές του τύπου «Μακεδονικό έθνος», «Μακεδονική μητέρα πατρίδα», αυτό που αναγνωρίσαμε δηλαδή, «Μακεδονική εθνική συνείδηση», αυτό που αναγνωρίσαμε, αποτελούν αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν αντικατοπτρίζει καμία πολιτική πραγματικότητα και βλέπει σε αυτές η Αμερικανική κυβέρνηση την αναγέννηση ενός πιθανού μανδύα που θα υποκρύπτει επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας. Ορίστε, αυτό υπογράψατε, δηλαδή πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσουμε? Υπογράψατε μια συμφωνία που, όπως είπε, από το 1944 ο Stettinius, δεν τα έβγαλε από την κούτρα του αυτά. Πήρε από τις μυστικές υπηρεσίες, υπέκλεψαν τα σχέδια του Τίτο, και τα σχέδια του Τίτο ήταν αυτά. Και μας το λέει μέσα. Τι θα θέλατε να μας γράψει? Ότι όπως υποκλέψαμε τον Τίτο ότι έχει στόχο να επεκτείνει τη μακεδονική αυτή και στην Ελλάδα? Το λέει, πιθανές επιθετικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδος. Αυτό υπογράψατε. Και έχετε και το θράσος να καλείτε εδώ κόσμο. Έρχονται όλη η σαπίλα η διεθνής αλητεία εδώ, η ελίτ, έτσι, όλη η διεθνής αλητεία, και τα κουκουλώνει όλα η κυβέρνηση, τους προστατεύει. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν επέτρεψε να είμαστε εκεί. Διότι αν είμαστε, σκοπίμως είπαμε 4,5 με 5 εκεί. Να βγει το πανό. Μπαίνοντας λοιπόν οι επίσημοι, μην πω τίποτα τώρα, θα ήταν εκεί τα κανάλια τα οποία εκ των πραγμάτων θα έδειχναν τους διαμαρτυρωμένους και το πανό. Αυτό δεν ήθελαν. Και γι' αυτό απαγόρεψαν ολόκληρο τετράγωνο. Καταλάβατε? Αλλά το έχουμε πει. Αυτή η χώρα έχει τη συγκεκριμένη πορεία γιατί είναι δόγμα της να επιβραβεύει τους προδότες και να τιμωρεί τους ήρωες. Είδατε το κασελάκι, ένα παιδί 2 μέτρα, το Τζιτηρίδη, τον πήγαν σε ένα κασελάκι, σε ένα κουτί τα οστά του, πώς κατήντησε. Και δεν τον τίμησε ούτε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό το πράγμα που έχουμε εκεί για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε πρωθυπουργός. Αυτή είναι. Τιμωρούν τους ήρωες και επιβραβεύουν τους προδότες. Τι άλλο θέλετε? Η συνταγή είναι αυτή. Λέει λοιπόν στο τέλος της, γιατί μίλησε ο Μάθιου Νίμιτς, δεν ζούμε στο μεταβέρσο όπου είναι ωραία, αλλά στο τέλος πρέπει να βγάλεις τα γυαλιά της εικονικής πραγματικότητας και να επιστρέψεις στον πραγματικό κόσμο, ο οποίος έχει πραγματικούς κινδύνους. Κάνω έκκληση σε όλους να ακολουθήσουν και να σεβαστούν τη Συμφωνία των Πρεσπών και να δουλέψουν σκληρά για την υλοποίησή της, και αν υπάρχουν σημεία στη Συμφωνία που χρειάζονται εργασία, τότε να καθίσουν από κενού και να βρουν λύση. Τι λύση? Ήδη δεν γράψαν ότι αυτή η συμφωνία δεν αλλάζει, δεν τροποποιείται. Λες και έφεραν κανένα ιερό βιβλίο από τον ουρανό και δεν τροποποιείται. Στήθηκε η παγίδα στη χώρα μας, μας έχουν εγκλωβίσει και είμαστε τώρα παγιδευμένοι. Αυτό έχει γίνει. Και δεν μας επιτρέπουν να το αμφισβητήσουμε. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, οφείλουμε, έχουμε χρέος, να κάνουμε μια αναφορά στον Νικόλαο Σιαλμά, υποσμηναγός, ο οποίος το 1992, σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, εντοπίστηκε 4 ίχνη τουρκικών αεροσκαφών να παραβιάζουν, να μπαίνουν στο Αιγαίο χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσης. Απογειώθηκαν από την Τανάγρα 2 Μιράζ F1, στο ένα ήταν χειριστής ο Σιαλμάς, στο άλλο ήταν ο Μανολάκος. Εκεί στον Άι Στράτη έγινε εμπλοκή, κατέβηκαν χαμηλά τα δικά μας για να αντιμετωπίσουν, να πάρουν το πλεονέκτημα και να πάρουν την ουρά των τουρκικών, και η πτήση προς τα κάτω του Σιαλμά ήταν επικίνδυνη, δεν μπόρεσε να σηκώσει το αεροσκάφος και καρφώθηκε στη θάλασσα, στα νερά του Αιγαίου. Έκτοτε έχει γίνει ένα μνημείο στον Άγιο Ευστράτιο που τιμά την μνήμη του και μας θυμίζει τη θυσία του. Δεν τη θυμίζει σε αυτούς οι οποίοι παζαρεύουν το Αιγαίο, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εκεί θεωρήθηκε υπεύθυνος ένας έμπειρος, είτε επισμηναγός είτε αντισμήναρχος Τούρκος, ο οποίος στην ουσία, επειδή είχε ένα αεροσκάφος νεότερης γενιάς και με περισσότερες δυνατότητες, σαν να παρέσυρε τον, για να πάρει πλεονέκτημα ο δικός μας, σαν να τον παρέσυρε χαμηλά και δεν μπόρεσε να βγει και έπεσε στη θάλασσα. Μετά θεία δίκη, το αεροσκάφος αυτού του αντισμηνάρχου ή του επισμηναγού, δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, έπεσε στο Αιγαίο μετά από λίγο διάστημα. Αυτός ήταν και εκπαιδευτής, όταν έπεσε είχε μέσα και έναν υποσμηναγό εκπαιδευόμενο. Ο υποσμηναγός βρίσκεται ακόμα στον πάτο του Αιγαίου με το τουρκικό F-16. Αυτός διασώθηκε και θυμάμαι τότε ότι τον μετέφερε ένα ελληνικό Σινούκ στην τουρκική αεροπορική βάση στο Τσίγλι, που ήταν μια ήττα της Τουρκίας, γιατί έδωσαν τη δυνατότητα σε ένα ελληνικό ελικόπτερο να μεταφέρει έναν Τούρκο αφού νοσηλεύτηκε σε... Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Εμείς οφείλαμε σήμερα να θυμίσουμε στους Έλληνες πολίτες, στους τηλεθεατές μας, ότι υπάρχει ένας ήρωας που λέγεται υποσμηναγός Νικόλαος Σιαλμάς εκεί στα νερά του Αιγαίου, και η ευθύνη μας είναι αυτά τα νερά να τα υπερασπιστούμε απέναντι σε όσους ενδεχομένως θέλουν να τα καταστήσουν αντικείμενο κοινοκτημοσύνης με τους Τούρκους, για να χρησιμοποιήσω τα κόλπα που λένε αυτοί. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Ο ΟΣΑ έχει καθιερώσει μία διαδικασία, μια δοκιμασία με την οποία εξετάζεται το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας, η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος της κάθε χώρας. Και αυτό είναι μια διαδικασία που σε γενικές γραμμές θεωρείται αποδεκτή από τις όλες τις χώρες πλην Ελλάδας. Θα σας πω τώρα γιατί. Επειδή τα αποτελέσματα από αυτές τις, από αυτούς τους διαγωνισμούς καταδεικνύουν την κατάσταση που βρίσκεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και με αυτό θεωρούν ότι εκτίθενται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, ξέρετε τι κάνουν? Αμφισβητούν τη διαδικασία η δική μας και λένε δεν είναι έτσι, εμείς ξέρουμε καλύτερα από αυτούς, και λένε διάφορες, τι να πω τώρα, δεν ξέρω πραγματικά, μόνον αν είχα τη δυνατότητα να βάλω κάτω τα δεδομένα και να μιλήσω με κάποιον από αυτούς που την αμφισβητούν, τους συνδικαλιστές δηλαδή, θα είχα μια καθαρή εικόνα. Αλλά το συμπέρασμα που βγάζω είναι το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτά τα αποτελέσματα από 100 χώρες, πόσες είναι θα δούμε μετά, και να αμφισβητούμε εμείς. Γιατί αμφισβητούμε? Αμφισβητούμε επειδή είμαστε τελευταίοι ή στις τελευταίες θέσεις. Και αντί να δούμε την πραγματικότητα, αντί να απασχολήσει βασικά τους πολιτικούς, από αυτούς εκπορεύονται όλα, και από εκεί και μετά ακόμα και τους επαγγελματίες του χώρου, καθόμαστε και λέμε όχι, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα, είναι αυτή που θέλουμε εμείς. Πάμε να δούμε τώρα. Απαγοητευτικές επιδόσεις και ως προς τη δημιουργική σκέψη καταγράφουν οι Έλληνες μαθητές σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρίτου μέρους του διαγωνισμού PISA 2022 που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΟΣΑ, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά την ανησυχητική πραγματικότητα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τα στοιχεία έρχονται για μία ακόμα φορά να καταδείξουν μια βαθιά ριζωμένη και διαχρονική έλλειψη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, οι Έλληνες μαθητές καταγράφουν επιδόσεις χαμηλότερες του μέσου όρου του οργανισμού και από τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Ειδικότερα η Ελλάδα κατέγραψε στη δημιουργική σκέψη βαθμολογία 27, το ανώτερο είναι 60, καταγράφοντας την ίδια επίδοση με την Κώστα Ρίκα και κάποιες περιοχές της Ουκρανίας. Ο μέσος όρος είναι 33, πρώτη στη λίστα είναι η Σιγκαπούρη. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 36η θέση από τις συνολικά 64 περιοχές που συμμετείχαν στο τεστ δημιουργικής σκέψης. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που βαθμολογείται η δημιουργική σκέψη, εξετάζεται και βαθμολογείται η δημιουργική σκέψη των μαθητών. Απογοητευτικό είναι επίσης το γεγονός ότι ενώ η αξιολόγηση έδειξε ότι πολύ λίγοι μαθητές στις χώρες του ΟΣΑ πέτυχαν το χαμηλότερο επίπεδο δημιουργικής σκέψης, το 1 δηλαδή, στην Κολομβία, τη Σλοβακία, την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κώστα Ρίκα, με σειρά από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο ποσοστό, πάνω από τους 1 στους 10 μαθητές είχαν επιδόσεις στο επίπεδο 1 ή χαμηλότερα. Μάλιστα το ποσοστό των μαθητών στην Ελλάδα με επιδόσεις κάτω της βάσης ανέρχεται σε 36,2%, ενώ των μαθητών που πέτυχαν επιδόσεις σε επίπεδο 5 ή 6, δηλαδή το ανώτερο, διαμορφώθηκε στο 9,5%. Τα δύο πρώτα μέρη του διαγωνισμού είχαν ανακοινωθεί το Δεκέμβριο και τα είχαμε πει εδώ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι η βαθμολογία της Ελλάδας ήταν χαμηλότερη σε σχέση με αυτήν του 2018 και στις τρεις υποεξέταση δεξιότητες, δηλαδή και στις τρεις, στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες, που πρέπει να έχουν οι μαθητές έως τα 15 τους χρόνια. Επίσης, κατά μέσο όρο στον ΟΣΑ, οι μαθητές σε προγράμματα γενικών σπουδών ξεπέρασαν εκείνους τα γενικά, δηλαδή γυμνάσια, λύκεια, ξεπέρασαν τα προεπαγγελματικά ή τα επαγγελματικά. Και τώρα, προσέξτε εδώ, πώς ορίζεται η δημιουργική σκέψη, έτσι για να δούμε τι εξετάστηκε. Ως δημιουργική σκέψη, η εξέταση ορίζει την ικανότητα των μαθητών να εμπλέκονται παραγωγικά στη δημιουργία, στην αξιολόγηση και στη βελτίωση ιδεών που μπορούν να οδηγήσουν σε πρωτότυπες και αποτελεσματικές λύσεις, πρόοδο στη γνώση και εντυπωσιακές εκφράσεις της φαντασίας. Και τώρα, ας πούμε την ίδια τράπηκα, δεν ήθελα να το πω, αλλά δεν γίνεται να βάζουμε το κεφάλι μέσα στην άμμο, όπως ο Στρουθοκάμιλος. Καμπανάκι κινδύνου για όσους χαράσουν πολιτική στη χώρα μας, πολιτική στην παιδεία, αποτελούν τα στοιχεία του ΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα μέσα σε μία δεκαετία, από το 2012 έως το 2022, έχασε 20 βαθμούς μάθησης. Αυτό αντιστοιχεί σε μία πλήρη σχολική χρονιά, επισήμανε η Έγλη Ζαφυράκο, η οποία είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και τα είπε αυτά μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τον περασμένο Απρίλιο. Όπως τόνισε η κυρία Ζαφυράκο, εδώ τώρα είναι να βάζουμε το κεφάλι κάτω, η έκθεση της PISA για την Ελλάδα καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι μαθητές στην Τουρκία εδώ και χρόνια έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους μαθητές στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε περαιτέρω, το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης των μαθητών PISA δεν είναι παρά ένας δείκτης, ωστόσο αποτυπώνει τα σοβαρά προβλήματα στη θεμελιώδη μάθηση και τις ήπιες δεξιότητες των Ελληνόπουλων τόσο στα γενικά όσο και στα τεχνικά γυμνάσια. Το 1/5 των μαθητών της 4ης τάξης Δημοτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύονται να καταγράψουν μια απλή πρόταση και στην ηλικία των 15 ετών δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Μας πέρασαν οι Τούρκοι. Και εδώ δεν έχω καμία διάθεση να μειώσω τον τουρκικό λαό, έτσι, ή τους λαούς που κατοικούν. Όταν λοιπόν γύρναγα τότε το 92-93 στην Τουρκία, ειδικά έξω από τη Σμύρνη, μιλώντας με χιλιάδες ανθρώπους, πολλές χιλιάδες, οι άνθρωποι, ένα πολύ μεγάλο μέρος ήταν αναλφάβητοι. Δεν είχαν αίσθηση της απλής αριθμητικής, δηλαδή να κάνουν υπολογισμό, να λογαριάσουν. Ρωτούσα για ένα μέρος, μου λέγανε είναι προς τα εκεί. Πόσα χιλιόμετρα είναι? Και με έβλεπαν λες και κατέβηκα από τα άστρα. Δεν ήξε... Και τώρα αυτός ο λαός έφτασε στο σημείο τα παιδιά του να έχουν προσπεράσει τα Ελληνόπουλα. Και η κυρία Κεραμέως, και δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα, έτσι, προς Θεού. Η κυρία Κεραμέως ήταν υπουργός παιδείας το 2022 που είναι τα αποτελέσματα. Αντί να βγει και να απολογηθεί, την αναβάθμισε, την έκανε πρώτη τη τάξη υπουργό εσωτερικών και τώρα την πήγε στο εργασίας. Δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα αξιολόγηση. Κανένας δεν δίνει λογαριασμό, δεν λογοδοτεί για αυτά που κάνει ή για αυτά που δεν κάνει. Μα κανένας. Κατέστρεψαν τη χώρα και εδώ, τι σας είπα στην αρχή, αυτοί οι προπαγάνδες, τα έτσι που κυκλοφορούν διάφορα, έτσι δίνεται η βάση σε κάποιους να πούν ότι αυτό είναι σχέδιο αποβλάκωσης των Ελλήνων. Είναι σχέδιο αποβλάκωσης των Ελλήνων. Δεν είναι ντροπή λοιπόν αυτό? Δεν είναι ντροπή? Δεν φταίει κανένας για αυτή την κατάσταση. Δεν φταίει κανένας. Και γιατί τους εκλέγουμε αυτούς που πέρασαν υπουργοί παιδείας τόσα χρόνια από τα Υπουργεία Παιδείας? Γιατί συνεχίζουμε να τους εκλέγουμε? Γιατί δεν τρώνε μια κατραπακιά στην κάλπη? Εντάξει, είπαμε στραβώνει το σύστημα, όλα αυτά, αλλά εν τέλει κάποιοι πάνε και ρίχνουν ένα ψήφο στην κάλπη. Για να κατανοήσουν πώς γράφονται και τα άρθρα, έτσι. Χθες σχεδόν διάβασα όλο το άρθρο του από το Πολίτικο, το οποίο μιλούσε για τη στρατηγική αξία της Κύπρου, ότι η Κύπρος δεν είναι πρόβλημα, είναι λύση. Ο Κύπρος το Κυπριακό. Έρχεται τώρα και λέει ακριβώς τα ίδια ο Μπλίνκεν, που σημαίνει ότι το Πολίτικο είχε πρόσβαση σε αυτά που προετοίμαζαν το λόγο του Μπλίνκεν στη συνάντησή του με τον Κύπριο ομόλογό του, διότι αποφασίστηκε να ξεκινήσει στρατηγικός διάλογος μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ. Έχει και τις αδύναμες πτυχές του αυτές, θα σας τις πω μετά αφού διαβάσουμε την είδηση, αλλά από τη στιγμή που η Τουρκία θεωρεί την Κύπρο θανούσα, δεν υπάρχει λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτή η Κυπριακή Δημοκρατία που θεωρείται θανούσα έχει φτάσει στο σημείο να κάνει συνάντηση ο πρόεδρος αυτής της χώρας με λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους ή με κατεχόμενοι, με τον υπουργό εξωτερικών της υπερδύναμης του πλανήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια παταγώδης αποτυχία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Λέμε τα έτσι, να λέμε και τα αλλιώς, εντάξει. Παταγώδης αποτυχία. Τα βλέπουν οι Τούρκοι αυτά και λένε φέρτε ηρεμιστικά, λένε. Πώς τα λένε, υπνοσεντών, πώς τα λένε αυτά. Δεν τα ξέρω και αυτά να τα επικαλούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα και θα σας πω ποια είναι η αδυναμία αυτής της υπόθεσης όπως εξελίσσεται. Την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, καλωσορίζοντας τον Κύπριο ομόλογό του στο State Department. Ανακοινώνουμε την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου, ο πρώτος γύρος του οποίου θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο θα γίνει. Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της περαιτέρω εμβάθυνσης και διεύρυνσης της σχέσης των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς, είπε ο Μπλίνκεν, και συνεχίζοντας ανέφερε. Τους τελευταίους 8 μήνες οι ΗΠΑ έμαθαν για τη στρατηγική αξία του νησιού για στρατιωτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και τώρα υπάρχει ένα μεγαλύτερο άνοιγμα για το ενδεχόμενο μιας βαθύτερης στρατιωτικής συνεργασίας και ασφάλειας. Συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Οι Άγγλοι έχουν πει από όλα τα μέρη του κόσμου μπορεί να αποχωρήσουμε, από δύο δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε ποτέ, από την Κύπρο και από το Γιβλαρτάρ. Γιατί το λένε αυτό οι Άγγλοι? Γιατί κάπου στερίζονται, κάποια αξιολόγηση έκαναν. Και εσείς τους τελευταίους 6 μήνες το καταλάβατε. Εκτός και αν μας δουλεύετε. Ξέρω εγώ τι να πω. Εκτός και αν κάποιοι, επειδή η Τουρκία έχει κάνει καλή δουλειά μέσα στο State Department, παρουσίαζαν άλλη εικόνα και τώρα είδατε το φως του αληθινό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Κόμπος, με τη σειρά του είπε: προχωράμε να δημιουργήσουμε έναν δομημένο διάλογο, ένα διάλογο που θα είναι εντατικός και αυτό είναι προς όφελος των λαών και των δύο χωρών μας. Η Κύπρος είναι μέρος της λύσης, η Κύπρος είναι μέρος της απάντησης. Μέσα από αυτό το πρίσμα πρέπει να προσεγγίσουμε την επί 5 δεκαετίες κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία και σε αυτό υπολογίζουμε την υποστήριξη των ΗΠΑ. Το είπε πάντως για την κατοχή. Βάλε και τη λέξη βάρβαρη μέσα, μη φοβάσαι. Στο πλαίσιο του διαλόγου θα πραγματοποιούνται ετήσιες συναντήσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αντιπροσωπιών των δύο χωρών στη Λευκοσία και στην Ουάσιγκτον. Ο πρώτος γύρος είπαμε θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ο στρατηγικός διάλογος τι είναι τώρα? Είναι σημαντικό, προσέξτε. Ελάχιστες χώρες στον κόσμο έχουν αποκαταστήσει στρατηγικό διάλογο, με ελάχιστες χώρες οι ΗΠΑ. Είναι θεσμικό εργαλείο των ΗΠΑ με φίλες χώρες, με τις οποίες οι ΗΠΑ διατηρούν τακτική τομεακή συνεργασία σε στρατηγικούς κατά περίπτωση τομείς, στους οποίους εμπίπτουν τα κοινά τους συμφέροντα. Μέχρι σήμερα έχουν εγκαθιδρύσει στρατηγικό διάλογο με 30 χώρες, εκ των οποίων οι 13 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μία από αυτές η Κύπρος, έτσι. Το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε η Κύπρο μέσα σε αυτήν την κατηγορία των χωρών, αναμφίβολα ισχυροποιεί τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας και πλέον θεωρείται στενός εταίρος των ΗΠΑ. Μέσα από τον στρατηγικό διάλογο δημιουργείται το πλαίσιο για εμβάθυνση και εδραίωση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ. Ο διάδρομος ο ανθρωπιστικός έπαιξε έναν επιταχυντικό ρόλο για να κατανοήσουν την αξία της Κύπρου. Τα ωφέλη που θα είχε η Κύπρος μεταξύ άλλων είναι τα εξής. Πρώτον, σύσφιξη πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και λαών. Δεύτερον, ενίσχυση συνεργασίας Κυπριακής Δημοκρατίας είπα σε σημαντικούς τομείς όπως η ασφαλεία και η ενέργεια. Τρίτον, αναδεικνύεται και εδραιώνεται ο σταθεροποιητικός ρόλος της Κύπρου στην περιοχή. Δεν είναι πρόβλημα, είναι λύση. Σωστό. Τέταρτον, διανοίγονται νέες προοπτικές για αμερικανικές επενδύσεις στην Κύπρο. Πέμπτον, ενισχύεται το εμπόριο με τη ΣΥΠΑ και ανοίγουν οι πόρτες για πρόθεση κυπριακών προϊόντων στην αμερικανική αγορά. Έκτον, δημιουργία ευκαιριών για νέους και νέες με επικοινόμορφους τρόπους, πανεπιστήμια, ανταλλαγή φοιτητών κτλ. Και έβδομον, αναπτύσσονται σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Και η Κύπρος πιθανότατα έχουν αρχίσει διαδικασίες να μπει στον κατάλογο των χωρών που ταξιδεύουν οι κατέχοντες κυπριακό διαβατήριο στις ΗΠΑ χωρίς θεώρηση. Στη συνάντηση συζητήθηκε για το Κυπριακό με τον Υπέξ Κόμπο να τονίζει τη βούληση και δέσμευση της πλευράς μας για επίτευξη λύσης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προνοούν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ο Αμερικανός Υπέξ επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ για επίτευξη λύσης του Κυπριακού εντός πλαισίου του ΟΗΕ. Τώρα, αυτά έρχονται, αντιστρατεύονται την πολιτική της Τουρκίας που είναι δύο κράτη κτλ. Γιατί πιστεύω ότι έχει αδυναμίες ή έχει και αρνητικές συνέπειες. Τις θετικές τις είπαμε. Εάν χωθούν οι Αμερικανοί μέσα στην Κύπρο σε όλους τους τομείς, τότε δυσχεραίνεται και απομακρύνεται, θα έλεγα, η πιθανότητα να υιοθετήσει Λευκοσία και Αθήνα, να υιοθετήσουν το δόγμα της απελευθέρωσης. Γιατί το δόγμα της απελευθέρωσης προϋποθέτει και εθνικό σχεδιασμό για τις ένοπλες δυνάμεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Εάν λοιπόν αντιληφθούν οι Αμερικανοί που θα χωθούν πιο βαθιά στο Κυπριακό ότι πάμε να κάνουμε κάτι τέτοιο που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αποσταθεροποίηση την περιοχή, έχουν τους τρόπους αυτό να το βγάλουν από την πρίζα. Αυτό εντόπισα εγώ, ένα αρνητικό αυτής της κατά τα άλλα θετικής εξέλιξης. Το ένα αρνητικό, μπορεί να υπάρχουν και άλλα, άμα έχετε εσείς κάτι κατά νου. Είπαμε ότι όταν σκέφτονται πολλοί σκέφτονται καλύτερα. Γράψτε να το πω στην αυριανή εκπομπή. Πάμε στο επόμενο θέμα. Στο επόμενο θέμα είναι η Τουρκία. Είχα γράψει ένα άρθρο στη Δημοκρατία πριν από 1,5 μήνα, το οποίο δεν σου λέει τι μας τα λέει αυτά ο Καλεντερίδης τώρα, τι μας νοιάζουν. Έγραψα για την δολοφονία του πρώην Προέδρου των Γκρίζων Λύκων και είπαμε και εδώ σε κανένα δύο εκπομπές, στην οποία εμπλέκεται τελικώς το κόμμα της εθνικιστικής δράσης του Ντεβλέτ Μπαξελή που συγκυβερνά με τον Ερντογάν. Δεν το έκανα με κριτήριο αστυνομικής επιχείρησης, α, βρήκαμε τον ένοχο. Όχι. Το έκανα τότε θεωρώντας ότι αυτό είναι κυρίως πολιτικό ζήτημα, το οποίο οδήγησε τώρα στην μεγαλύτερη κρίση στις σχέσεις των δύο κομμάτων που συγκυβερνούν, του ΑΚΠ και του ΜΕΓΑΠ. Ήδη γίνονται, επειδή πιθανόν ο Ερντογάν πιέζεται να αφήσει τους δικαστές να φτάσουν στους πραγματικούς δράστες, αυτό εκ των πραγμάτων οδηγεί στο τέλος και τη συγκυβέρνηση. Άρα το είχαμε αναφέρει τότε με πολιτικούς όρους και είναι σε εξέλιξη τα θέματα τώρα, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, αν έχουμε χρόνο θα κάνουμε μια αναφορά. Το έχω πει καμιά δεκαριά φορές, θα το πω ενδέκατη. Ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός της Τουρκίας με τον Ερντογάν έχει καταλήξει να έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι ο παντουρκισμός, ο άλλος ο πανισλαμισμός και ο άλλος ο νεοοθωμανισμός. Το νεοοθωμανισμό μας έχει και εμάς, σαν Βιλαέτη της νεοοθωμανίας, έτσι, μην ξεχνάμε. Όσον αφορά τον παντουρκισμό, αυτό ξεκίνησε από τον Τουρκό το Ozal, είναι ένα σχέδιο που η Τουρκία το πουλάει στους δυτικούς, δηλαδή λέει ότι εγώ, και αυτό το πουλούσε ιδιαίτερο ο Ozal, αλλά είναι ελκυστικό για τους δυτικούς, τσιμπάνε δηλαδή, διότι αυτός ο λεγόμενος τουρκικός κόσμος κατά τον Οζάλ ξεκινούσε από τις ακτές της Αδριατικής μέχρι το Συνικό τείχος, όλος αυτή η τεράστια γεωγραφική περιοχή, Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, όλοι θα μπουν κάτω από τα φτερά της Τουρκίας και ξέρω εγώ όλα αυτά οι παλαβομάρες. Σε πάση περιπτώσει κατέληξε αυτό το σχέδιο στη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού, του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Συμμετέχουν σε αυτό η Κυργιζία, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία. Ξέχασα καμιά χώρα? Και το ψευδοκράτος πάει να μπει από το παράθυρο εκεί να γίνει και αυτό μέλος. Τώρα λοιπόν, γιατί το πουλάει η Τουρκία στη Δύση? Διότι όσο η Τουρκία ενισχύει τους δεσμούς, διότι όλα αυτά γίνονται με κέντρο βάρος στην Τουρκία, έτσι, η οποία έχει και την πρόσβαση στη Δύση, όσο ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ αυτών των χωρών με επίκεντρο την Τουρκία, αποδυναμώνεται η επιρροή της Ρωσίας. Γι' αυτό είναι ελκυστικό για τους δυτικούς. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει πολλές πτυχές, αυτός ο πυλώνας. Μία από τις πτυχές που βγαίνει τώρα στο προσκήνιο είναι ότι θέλουν να κάνουν το δικό τους ΝΑΤΟ. Δηλαδή να κάνουν μία στρατιωτική συμμαχία και να συνεργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με την εθνική άμυνα και την ασφάλεια. Όσον αφορά την εθνική άμυνα, πιθανόν να κάνουν και στρατεύματα τα οποία θα έχουν μια κοινή διοίκηση, και αυτό έχει ως στόχο η Τουρκία με αυτό να πουλάει τα οπλικά της συστήματα. Τι θέλετε άλλο τώρα? Και αυτό πιθανόν να συζητήθηκε πρόσφατα σε μια εκδήλωση που έγινε στην πόλη Σούσι, την κατεχόμενη αρμενική πόλη του Καραμπάχ, στην οποία τώρα την κάνουν κέντρο τους οι Τουρκοαζέροι και ο λεγόμενος τουρκικός κόσμος, και εκεί θα γίνει η σύνοδος κορυφής των τουρκικών κρατών του οργανισμού τις αρχές του επόμενου μήνα. Αυτά για το τουρκικό ΝΑΤΟ, και πάμε στο επόμενο θέμα που πραγματικά δεν μπορεί να κοιμάται η Ελλάδα όρθια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χθες σας ανέφερα τον οργασμό που γίνεται στην Κίνα με τα εργοστάσια παραγωγής, πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οργασμός. Σε όλο τον κόσμο πλέον λένε ότι αν θέλουμε μηδενικούς ρήπους από άνθρακα ή από πετρέλαιο κτλ. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να πάμε στην πιο συμβατή λύση και πιο καθαρή λύση που είναι η πυρηνική ενέργεια. Στην Ελλάδα ακόμα έχουμε, θυμάμαι, είχα πάει στην Ποντοκόμη, ένα χωριό στην Κοζάνη, και λέει μπαίνετε σε αποπυρηνικοποιημένη περιοχή. Δηλαδή, για να δείτε τώρα τι γίνεται, καθίστε εσείς με τις ιδεολειψίες σας. Δεν λέω τώρα, η Ποντοκόμη είναι φίλη μου εκεί, έτσι, εντάξει. Η Rosatom είναι πλέον, έχει διανύσει το 50% της απόστασης που τη χωρίζει από το να αποκτήσει δεύτερο τουρκικό πρόγραμμα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στη Σινόπη του Πόντου, και δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Κρατικής Δούμας, Πάβελ Ζαβάλνη. Η ρωσική πλευρά θα συμμετάσχει στην κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού στη Σινόπη, είπε ο Ζαβάνης στους δημοσιογράφους, σημειώνοντας ότι η Rosatom έχει τα δικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, έχει την εμπειρία κατασκευής του πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου. Δεύτερον, έχει τους καλύτερους αντιδραστήρες στον κόσμο. Θα εγκατασταθεί, λέει, στην Τουρκία. Το Akkuyu ήδη το 2025 θα μπει θα λειτουργήσει ο πρώτος αντιδραστήρας. Σχεδιάζεται να κατασκευαστούν 2 μπλοκ με 2 αντιδραστήρες το καθένα, ισχύως 1250 ΜΒ το καθένα. 4 λοιπόν από, επί 250 πόσο πάει? 5 τόσο, έτσι, 5. Πάμε τώρα. Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού του Akkuyu προχωρά σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση, και η πρώτη μονάδα ισχύως θα τεθεί σε λειτουργία το 2025. Ο Bayrakter δήλωσε ότι η Τουρκία θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Rosatom στην περιοχή της Σινόπης. Αυτά τα είπε στο Σότσι, μιλώντας στο Διεθνές Φόρουμ Atom Expo 2024 στο Σότσι. εξέφρασε την επιθυμία να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Rosatom στο έργο της Sinope και παρατήρησε ότι η Κίνα και η Νότια Κορέα ενδιαφέρονται επίσης να επενδύσουν στην πυρηνική αγορά της Τουρκίας. Στις 40 εκκλησίες θα έρθουν οι Κινέζοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι τρεις σταθμοί. Περιμένετε. Υπενθυμίζοντας τη Σύνοδο Κορυφής των ΗΠΑ για το κλίμα που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι πέρυσι, όπου τονίστηκε η ανάγκη να τριπλασιαστεί η παγκόσμια ικανότητα πυρηνικής ενέργειας ως το 2050, ο Bayrakter είπε: αυτή η ευθύνη ευθυγραμμίζεται με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Τουρκίας. Η οικονομία μας αναπτύσσεται και χρειαζόμαστε ενέργεια για να καλύψουμε τη βιομηχανική μας ανάπτυξη και την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας. Τα τελευταία 20 χρόνια η ενεργειακή μας ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο έχει τριπλασιαστεί. Κοιτάζοντας το μέλλον, αναμένουμε μια ετήσια αύξηση της ζήτησης περίπου 4% για τα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό απαιτεί πολλές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος τα 7,2 γιγαβάτ πυρηνικής ισχύως ως το 2035 από την Τουρκία. 7,2 γιγαβάτ. Η κατασκευή 4 αντιδραστήρων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Akkuyu, είπε ο Bayrakter, αλλά στόχος μας είναι να φτάσουμε στα 7,2 γιγαβάτ πυρηνικής δυναμικότητας έως το 2035 και να έχουμε παραγωγή 20 γιγαβάτ πυρηνικής ενέργειας ως το 2050. Λαμβάνοντας υπόψη τα 4,8 γιγαβάτ του Ακουγιού, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κατασκευάσουμε 4 ακόμα αντιδραστήρες στη Σινόπη και άλλους 4 στις 40 εκκλησίες της Θράκης. Τα επόμενα 20-30 χρόνια θα επικεντρωθούμε και σε άλλους μικρούς αντιδραστήρες περίπου 5 γιγαβάτ. Βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα στους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες είναι ζωτικής σημασίας για την μετάβαση στην ουδετερότητα άνθρακα. Η συνεργασία μας με τη Rosatom και σχετικούς ιδιωτικούς οργανισμούς στο εξωτερικό βελτιώνει τη βιομηχανική ανάπτυξη της Τουρκίας. Έχουμε ένα σημαντικό πρόγραμμα τοπικής προσαρμογής με τη Rosatom, χτίζοντας ένα οικοσύστημα για την πυρηνική ενέργεια στην Τουρκία. Εμείς κάναμε κάτι οικοσυστήματα του Οδένδιας, είπε οικοσύστημα, τα διαφημίζουμε, βάζουμε και καμιά 30 μέσα από εδώ και από εκεί να βολέψουμε κάποιος. Το αποτέλεσμα πού είναι, τι, πού. Τα πυρηνικά είναι το μέλλον. Για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον πρέπει να αποφύγουμε τις ιδεολογικές συζητήσεις και να εξαλείψουμε όλα τα τεχνικά εμπόδια όπως εμπορικοί περιορισμοί και οικονομικές κυρώσεις. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό τώρα, για πέστε μου. Οι άλλοι σχεδιάζουν 7,2 γίγα και θα φτάσουν στα 20 γίγα βατ το 2050. Η Ελλάδα πού βρίσκεται, με τις ανεμογεννήτριες? Έτσι θα κάνετε τη χώρα μια χώρα με ισχυρή βιομηχανική παραγωγή και ανάπτυξη? Πού είναι, γιατί δεν σχεδιάζετε, πού είναι? Πάμε στο Ισραήλ. Τι να πω τώρα εκεί, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη της αγοράς του σειρμού. Γίνεται χαμός. Αποκαλύφθηκε και κατά την εκτίμησή μου, προσέξτε, είναι εκτίμηση, δεν έχω πληροφορίες, ότι αυτή η διαρροή έχει σχέση με την αποχώρηση από το Πολεμικό Συμβούλιο του Γκάντς και του Ασκελών, των δύο στρατηγών ανωτάτων που είναι στο κόμμα το κεντρό και αποχώρησαν από το Πολεμικό Συμβούλιο. Αποκαλύπτεται λοιπόν στα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι λίγες μέρες πριν την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, πριν τις 7 Οκτωβρίου δηλαδή, η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε ενημερώσει αρμοδίως την μεραρχία που ήταν υπεύθυνη για τη Γάζα με συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το τι θα επακολουθήσει, όπου όντως έγινε. Τώρα, εάν η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ενημέρωσε τη μεραρχία, είναι αδύνατον να μην κοινοποίησε τις πληροφορίες και στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων και στην περιφερειακή διοίκηση και στον Υπουργό Άμυνας και στον Πρωθυπουργό. Δεν γίνεται. Τέτοιες πληροφορίες είναι τέτοιες αξίας που φτάνουν στην κορυφή της ιεραρχίας στρατιωτικής και πολιτικής. Και τώρα μούγκα, προσέξτε τι λέει το έργο. Οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραηλινού στρατού, η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού είχαν γνωστοποιήσει στην ηγεσία της μεραρχίας που είναι αρμόδια για τη μεθόριο Ισραήλ-Γάζας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο της Χαμάς να πραγματοποιήσει επίθεση κατά των Ισραηλινών οικισμών και κομμοπόλεων της περιοχής σε διάστημα μικρότερο των 3 εβδομάδων από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. 19 Σεπτεμβρίου του 23 είχαν στείλει το έγγραφο. Θέμα, λεπτομερής άσκηση ολομέτωπης επίθεσης. Και είναι κάτω όλα, λέει. Στο πρώτο μέρος της υπηρεσιακής αναφοράς παραθέτονταν λεπτομέρειες για την ώρα έναρξης και τα στάδια των ασκήσεων προετοιμασίας της Χαμάς, ενώ παράλληλα εκτείνονται λεπτομέρειες για δημιουργία πεδίων άσκησης των ενόπλων της οργάνωσης, όπου μάλιστα είχαν ανοικοδομηθεί μακέτες προσομοίησης που παρίσταναν εγκαταστάσεις κοντινών προκεχωρημένων φυλακίων του Ισραηλινού στρατού. Μάλιστα, οι ασκήσεις ετοιμότητας ήταν τόσο λεπτομερείς, με τους ενόπλους της οργάνωσης να εξασκούνται σε 4 διαφορετικές ομάδες, κάθε μία τους να προετοιμάζεται στον τρόπο κατάληψης 4 διαφορετικών παρακειμένων στρατιωτικών μονάδων του Ισραήλ. Πέρα από τον έλεγχο των στρατιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, το έγγραφο των μυστικών υπηρεσιών του στρατού περιέγραφε λεπτομερώς το σενάριο των ασκήσεων της Χαμάς με στόχο την απαγωγή 200 έως 250 Ισραηλινών. Γράφει το χαρτί πριν την επιχείρηση. Στρατιωτών και πολιτών και τη μετέπειτα μεταφορά και αιχμαλωτισία τους εντός της λωρίδας της Γάζας. Τους έλεγε να περιείχε το έγγραφο λεπτομερείς οδηγίες της οργάνωσης της Χαμάς προς τους ενόπλους της, με τον τρόπο επίθεσης και κατάληψης των Ισραηλινών στρατιωτικών μονάδων, οι ξεχωριστές μέθοδοι δράσης για τις διάφορες εγκαταστάσεις κάθε στρατοπέδου, για τις αποθήκες οπλισμού, για τις συναγωγές, για τους κοιτώνες στρατιωτών. Και τους είπε να μην αφήσετε κανένα έγγραφο, οδηγίες ασφάλειας δηλαδή. Εξαιρετικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι κανένας δεν κινητοποιήθηκε άμεσα να προλάβει το σχέδιο επίθεσης που προετοίμαζε εκείνη την περίοδο η οργάνωση της Χαμάς, ανέφερε το Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης που αποκάλυψε την ιστορία. Πάντως, σε 2 εβδομάδες πρόκειται να κατατεθεί το πρώτο σχέδιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης, η διενέργεια της οποίας διατάχθηκε από τον αρχηγό των όπλων δυνάμεων του Ισραήλ, υποστράτηγο Χέρτσι Χαλέβι. Τι έγινε δηλαδή, πώς, για όλα αυτά. Αυτά. Και πάμε να δούμε τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε ήξεραν, δεν ήξεραν, ήξεραν, να δούμε γιατί δεν τα έκαναν. Θα βγουν στο φως, θα δουν το φως της δημοσιότητας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχασε ένα drone Skylark όταν αυτό συνετρίβει πάνω από την επαρχία Κουνέιτρα στη νότια Συρία. Δεν αναφέρει τι και πώς, το είδα σε ένα συριακό μέσο, ότι το αναφέρει όμως το Ισραήλ, θα δούμε αν καταρρίφθηκε με το γνωστό αντιαεροπορικό που έδωσε το Ιράν και στην Ιεμένη και στους Χεσβολάχ, και το άρθρο που σας ανέφερα προχθές ότι μπορεί να έδωσε ή να απέκτησε το ΠΚΚ, οι Κούρδοι δηλαδή, με κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να το κατασκευάζουν αφού εισήγαγαν κάποια υλικά από το Ιράν. Είχαμε πάλι πολλούς διαδηλωτές που ήθελαν να πάνε στην οικία του Νετανιάχου και λέγανε Νετανιάχου παρετήσου και τα λοιπά. Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις έμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων δήλωσε χθες Δευτέρα στο γαλλικό πρακτορείο ότι η κυβέρνησή του γνωρίζει με βεβαιότητα ότι δεκάδες εκ των ομήρων είναι ακόμα ζωντανοί και είπε ότι οι έμεσες διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και ο Ισραηλινός διαπραγματευτής επανέλαβε την άρνηση της κυβέρνησής του να δεχθεί την αξίωση της Χαμάς να εφαρμοστεί εκ των προτέρων, να δεσμευτεί το Ισραήλ σε μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Λέει επί λέξη. Δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο, προτού υπογραφεί συμφωνία, να δεσμευτούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο, είπε στο γαλλικό πρακτορείο, διότι κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης υπάρχει ρήτρα με βάση την οποία θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση. Η δεύτερη φάση είναι η απελευθέρωση των ανδρών και των στρατιωτών που κρατούνται όμοιροι. Διευκρίνησε ότι η ομάδα διαπραγματευτών του Ισραήλ έχει εγκρίνει το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Biden, όχι όμως ακόμη η Ισραηλινή κυβέρνηση. Δηλαδή οι διαπραγματευτές που παρουσίασαν, αλλά όχι η κυβέρνηση. Χωρίς συμφωνία θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις. Οι Χούθη έκαναν επιχειρήσεις σε δύο πλοία, τα είπαμε και προχθές. Το ένα ήταν το ελληνικό Τουτόρ και το άλλο ήταν το ουκρανικό Βερμπάνα. Στο Τουτόρ από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Φιλιππινέζος ναύτης και στο Βερμπάνα σκοτώθηκε ένας από τη τραυματίστηκε ένας από τη Σρι Λάνκα. Και τα δύο πλοία οδεύουν προς τον πάτο, μάλλον βυθίζονται, μάλλον. Ο ταξίαρχος της Χεσμπολάχ Μοχάμετ Αμπάς έδειξε ένα βίντεο με το οποίο δείχνει ότι πέρασε ένα ντρόν παρατήρησης της Χεσμπολάχ και είδα το βίντεο και εγώ και καταγράφει το λιμάνι της Χάιφα, στρατιωτικούς στόχους, λέει. Το βίντεο αποκάλυψε δεκάδες σούπερ ζωτικούς στόχους και η αντίσταση, η Χαμάς δηλαδή, έχει αποδείξει ότι διαθέτει πολύ προηγμένες δυνατότητες. Τα ντρόν της Ισλαμικής Αντίστασης στο Λίβανο παρέκαψαν όλα τα συστήματα εράμινας και επέστρεψαν χωρίς να εντοπιστούν από τα συστήματα του Ισραήλ. Ο Άμος Χοχστάιν, σας είπα ότι είναι Ισραήλ και Λίβανο. Τον είδα σε φωτογραφία, ήταν με τον ηγέτη του Λιβάνου. Ο Άμος Χοχστάιν μετέφερε την ακόλουθη επιστολή του Νετανιάχου στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Είτε η Χεσμπολάχ επιστρέφει τώρα βορείως του ρου του ποταμού Λιτάνη, είτε υπάρχει πόλεμος. Τελεσίγραφο. Η ρητορική του Σαουδάραβα διαδόχου προς το Ισραήλ και τον Νετανιάχου έχει γίνει αισθητά πιο σκληρή. Ο Μπιν Σαλμάν καλεί τον Νετανιάχου να λογοδοτήσει για τα Ισραηλινά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Τονίζουμε ότι τα αποτρόπια εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας πρέπει να σταματήσουν άμεσα, είπε ο Σαλμάν. Ζήτησε επίσης τον τερματισμό της παράνομης κατοχής και την αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης στα σύνορα του 67 με πρωτεύουσα του την Ιερουσαλήμ. Πάμε στις ΗΠΑ γρήγορα. Ένας αριθμός ρεκόρ Αμερικανών δεν συμπαθεί ούτε τον Biden ούτε τον Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Σύμφωνα με την έρευνα, το 25% των ερωτηθέντων έχει δυσμενείς απόψεις τόσο για τον ένα όσο για τον άλλο. Το 36% δήλωσε ότι βλέπει θετικά τον Τραμπ και το 34% αλλά όχι τον Biden, ενώ το 34% είπε το αντίθετο. Άρα δύο μονάδες πάνω εδώ δείχνει τον Τραμπ. Η Daily Mail, βρετανική εφημερίδα, λέει ότι υπάρχουν διαδικασίες αυτή τη στιγμή στο Δημοκρατικό Κόμμα για αντικατάσταση του Biden με έναν νεότερο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Τραμπ στις εκλογές. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στον ΗΠΑ, John Kirby. Δεν θέλουμε να δούμε μία κλιμάκωση στη Γάζα ή ένα δεύτερο μέτωπο και μας ανησυχεί αυτό. Ανησυχούμε για την κλιμάκωση της κατάστασης στο Βορρά και ως εκ τούτου συνεχίζουμε να συμμετέχουμε σε άμεσο διάλογο και εντατικές διπλωματικές προσπάθειες με το Λίβανο και το Ισραήλ. Άμος Χοχστάιν στο Λίβανο, στη Βηρητό. Οι ΗΠΑ διαθέτουν 750 στρατιωτικές βάσεις σε τουλάχιστον 80 χώρες. Οι 120 από αυτές βρίσκονται στην Ιαπωνία και 119 στη Γερμανία. Δηλαδή 239 σε δύο χώρες και οι υπόλοιπες πόσες είναι 420 σε όλο τον κόσμο. 500.000 μετανάστες χωρίς νομικό καθεστώς, που δεν είναι νόμιμοι δηλαδή, θα μπορούσαν τελικά να αποκτήσουν αμερικανική υπηκότητα βάσει νέου σχεδίου του Biden. Άρα και να ψηφίσουν, ερωτηματικό. Ο Στόλτεμπεργκ απειλεί την Κίνα. Αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στη Ρωσία, θα ακολουθήσουν κυρώσεις. Το ΝΑΤΟ πρέπει να εμπλακεί σε ενδοσκόπηση αντί για συκοφαντίες και αβάσιμες επιθέσεις κατά της Κίνας, είπε εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Λι Τζιάν. Η Κίνα υποστηρίζει, στη δήλωση του Στόλτεμπεργκ, ότι η Κίνα υποστηρίζει τη ρωσική επιθετικότητα. Συμβουλεύουμε τον ΝΑΤΟ να σταματήσει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και να υποκινεί την αντιπαράθεση στην Ουκρανία, αλλά να κάνει κάτι πρακτικό για να επιλύσει πολιτικά την κρίση. Η Κίνα δεν είναι ο εμπνευστής ή υπεύθυνος για την κρίση στην Ουκρανία και ήταν πάντα δεσμευμένη στην πρόθεση της ειρήνης. Δεν είναι εμπνευστής, εννοώντας εμπνευστής ότι είναι η Ουάσιγκτον. Τζον Κίρμπι. Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι το ΝΑΤΟ είναι το μέλλον της Ουκρανίας και θα τη βοηθήσει να ενταχθεί εκεί. Όμως, αν ρωτάτε για πότε, η Ουκρανία θα μπορούσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όταν νικήσει τη Ρωσία. Ζήσε Μάη. Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Η έγκρισή μας για τη χρήση αμερικανικών όπλων από το Κίεβο στη Ρωσία εκτείνεται οπουδήποτε στη ρωσική επικράτεια προετοιμάζονται επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Σε συνδυασμό με την προσχώρησή τους στους BRICS, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας τερμάτισε τη συμφωνία που είχε υπογράψει με τις ΗΠΑ στις 8 Ιουνίου του 1974, με την οποία οι Σαουδάραβες υποχρεωνόταν να πουλούν το πετρέλαιο μόνο σε $. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός. Οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες με το τρέχον επίπεδο ετοιμότητας των πυρηνικών δυνάμεών τους στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι η υπόθεση εναντίον του Τραμπ θα έπρεπε να είχε βοηθήσει τον Biden. Όμως, με βάση δημοσίευμα του Πολίτικο, τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Δηλαδή, σε ορισμένα όντως έχει αναπτυχθεί ένας σκεπτικισμός σε ένα μέρος των Ρεπουμπλικάνων μετά την καταδίκη του, αλλά έχει κατορθώσει ο Τραμπ και πέρασε την άποψη σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης ότι αυτό ήταν σχεδιασμένο από τον Biden και ότι αδίκως τον κυνηγούν. Αυτές τις μέρες οι Ρεπουμπλικάνοι και η εφημερίδα του New York Post διακινούν στους λογαριασμούς τους στο διαδίκτυο τρία βίντεο τα οποία δείχνουν τον Biden να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου. Το πρώτο είναι στην Απουλία, εκεί που φαίνεται πάει προς έναν αλυσοδιστή και πήγε, τον μάζεψε η Μελώνη. Το δεύτερο είναι εκεί που χορεύουν όλοι και αυτός είναι σαν παγωμένος. Και το τρίτο είναι ένα που τον έμεινε πάλι παγωμένο στη σκηνή και πήγε το μάτι του σε Ομπάμα. Και έρχονται τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι και δίνουν εξηγήσεις και λένε δεν είναι αυτό που νομίζετε. $50 εκατομμύρια είναι η διαφημιστική εκστρατεία του Biden, δίνουν βαρύτητα στην καταδίκη, ο χαρακτήρας μετρά, τονίζει μια διαφήμιση 30 δευτερολέπτων, η οποία εξηγεί ότι αυτές οι εκλογές είναι μεταξύ ενός καταδικασμένου εγκληματία που ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και ενός προέδρου που μάχεται για την οικογένειά του. Εν πάση περιπτώσει, εκεί σας είπα ότι αυτά έχουν τα συν και τα πλήν. Υπάρχει ένα εκπληκτικό άρθρο, σας καλώ να το διαβάσετε, δεν έχουμε χρόνο, που είναι του γερουσιαστή Μιτς Μακκόνελ, ο οποίος είναι ηγέτης της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία. Ένα εκπληκτικό άρθρο στους New York Times, το έχουμε και στο ιστολόγιό μας Infognomon, πολιτικά, το οποίο αναφέρει και καλεί την Αμερική να προετοιμαστεί όπως δεν είχε προετοιμαστεί τις παραμονές του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε τότε. Είναι εκπληκτικό άρθρο, επαναλαμβάνω, αξίζει να το μελετήσετε. Ο ρυθμός επέκτασης του πυρηνικού οπλοθεσίου της Κίνας είναι ανησυχητικός, σύμφωνα με την εφημερίδα The Hill της Βοστόνης. Επικαλείται στοιχεία του ΣΥΠΡΙ, που είναι ένας οργανισμός της Σουηδίας που μετρά τα εξοπλιστικά προγράμματα, και λέει ότι επί 29 χρόνια αυξάνονται οι αμυντικές δαπάνες της Κίνας και ότι μέχρι το 2030 η Κίνα θα αποκτήσει αριθμό πυρηνικών κεφαλών ίσον με αυτές που κατέχουν η Ρωσία και οι ΗΠΑ. Κρατήστε το κι αυτό. Στη Σύνοδο Κορυφής δεν συμφώνησαν τελικά για τις θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Όρμπαν αποσύρει μάλλον τις ενστάσεις που είχε για τον Μάρκ Ρούτε, για γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Επεισόδιο είχαμε μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας. Η γερμανική αστυνομία έπιασε μια οικογένεια Αφγανών, 5 Αφγανοί, τους οποίους τους πήραν, πέρασε το γερμανικό αστυνομικό αυτοκίνητο τα σύνορα Γερμανίας-Πολωνίας, μπήκε μέσα στην Πολωνία και τους άφησε μέσα στην Πολωνία. Η Πολωνία διαμαρτυρήθηκε, έγινε ένα επεισόδιο και οι Γερμανοί λένε ότι εμείς τους πιάσαμε, είχαν χαρτιά ότι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Πολωνία, ζητήσαμε από τους Πολωνούς φίλους μας να έρθουν να τους παραδώσουμε, δεν ήρθαν και γι' αυτό τους αφήσαμε στο κοντινότερο χωριό. Σκεφτείτε τι γίνεται με την Τουρκία εδώ που μας έχει στείλει όχι χιλιάδες, όχι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια και δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε καλά. Γιατί υπάρχει το φοβικό σύνδρομο. Η Λεπέν, το Ισλαμοαριστηρίστικο μπλοκ, είναι ο κίνδυνος που ελοχεύει για τη Γαλλία, είπε, αλλά έβγαλε από την προεκλογική της εκστρατεία θέματα που αφορούσαν τη Ρωσία και την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. Τα βγάλε. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Μετά από στρατιωτικές ασκήσεις που έκανε με το Αιγυπτιακό πολεμικό ναυτικό, ένας αριθμός ρωσικών στρατιωτικών πλοίων έφτασε στο λιμάνι του Τομπρούκ στην Ανατολική Λιβύη. Ένα από τα πλοία είναι το Βαριάγ, το οποίο έχει και πυράβλος πάνω, και το δεύτερο είναι η φρεγάτα Μαρεσάλ Σαποσνίκοφ. Η αποσία της Κίνας από τη σύσκεψη κορυφής της ειρήνης στην Ελβετία ήταν αιτία της αποτυχίας. Δεν υπάρχει λύση χωρίς την Κίνα, είπε ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνούς Ασφάλειας του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, Γκάμπριελ Λούχιγκερ. Είπαμε, η Ελβετία έπαιξε μια στο καρδί και μια στο πέταλο. Φυσικά η Ελβετία έχει σχέση με τη Ρωσία. Έχουμε δημιουργήσει τη βάση για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία τώρα. Είναι σαφές ότι η Ρωσία πρέπει να ενσωματωθεί με κάποιο τρόπο στη διαδικασία. Μάλλον θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, λέει, η επόμενη σύνοδος που θα συμμετέχει και η Ρωσία. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα γρήγορο αποτέλεσμα από την παράδοση των μαχητικών F-16 στην Ουκρανία, επειδή οι πιλότοι πρέπει να συνηθίσουν τον αέριο χώρο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 10 στα 10 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας χθες βράδυ. Η Ιταλία θα στείλει πυράβλους Storm Shadow βρετανικής κατασκευής στην Ουκρανία και ένα σύστημα αεράμινας SAM-T, γράφει η Ιταλική εφημερίδα Fatto Quotidiano, επικαλούμενοι πηγές στην κυβέρνηση. Ο Πούτιν έγραψε άρθρο την παραμονή της επίσκεψης. Τη στιγμή που μεταδίδεται η επίσκεψη, ήδη έχει φτάσει αργά το απόγευμα, έχει φτάσει στην Πιον Γιάνγκ για διήμηρη επίσκεψη και μετά θα πάει στην Κορέα. Είπε ότι είμαστε μαζί, είμαστε κοντά κτλ. Θα υπογραφεί μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Και ενώ πήγαινε προς τα εκεί, ο στόλος του Ειρηνικού μαζί με μια στρατιωτική διοίκηση που βρίσκεται εκεί στο Βλαδιβοστόκ έκαναν κοινές ασκήσεις στην Ιαπωνική θάλασσα και στη θάλασσα του Οχότσκ, νομίζω. Ναι. Ο Πρωθυπουργός της Μαλαισίας. Η Μαλαισία θα ξεκινήσει σύντομα την επίσημη διαδικασία ένταξης στους BRICS. Ο Στόλτεμπεργκ, είπαμε ότι καταφέρθηκε εναντίον της Κίνας και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα αναλάβει τη δυτική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, την οποία μέχρι τώρα ήλεγχε η Ουάσιγκτον, όπως αποφάσισαν οι Υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί? Για να προκαταλάβουν την πιθανή εκλογή του Τραμπ, ο οποίος, επειδή δεν θα ελέγχει ο Άσοντα την βοήθεια προς την Ουκρανία, θα μπορεί και να επηρεάσει, γιατί θα είναι νατοϊκή υπόθεση, γι' αυτό το κάνανε. Η Κίνα, είπαμε ότι αντέδρασε με τις κατηγορίες που τις εκτόξευσε. Ο Εβαν Γκέρσκοβιτς, ο οποίος είναι δημοσιογράφος στη Wall Street Journal, 32 χρονών, συνελήφθη για κατασκοπία υπέρ της CIA στην πόλη Εκατερίνομπουργκ, όπου υπάρχει ένα εργοστάσιο αρμάτων που κάνει τα άρματα TAF-90, αρμάτα. Η Γερμανία δημιούργησε μια ειδική ομάδα κρούσης για την αντιμετώπιση των εκστρατιών παραπληροφόρησης. 3 υπουργεία, εσωτερικών, εξωτερικών και δικαιοσύνης. Γιατί, λέει, υπάρχουν συστήματα που διαρρέουν πληροφορίες και τρελαίνουν την κοινωνία. Δεν είναι ψέμα αυτό, αλλά δεν το κάνουν μόνο οι Ρώσοι, να λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, μετά στην άσκηση αυτή που θα γίνει στη θάλασσα του Οχότσκ και στην Ιαπωνική θάλασσα συμμετέχουν 40 πλοία, μηχανοκίνητα και πλοία επιμελητίας, 20 αεροσκάφη και ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων των ανθυποβρυχιακών αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας του Πόλεφ 142, αεροσκάφη Ηλίουσιν 38, ελικόπτερα Κάμοφ 27, Κάμοφ 29 κτλ. Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος η επίσκεψη του Πούτιν στην Κορέα, απασχολεί πολύ κόσμο, έχουμε δημοσιεύματα διάφορα, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι ο Άσουτον ανησυχεί για τους στενούς δεσμούς Ρωσίας και Βόρειας Κορέας. Δεν ανησυχούμε για το ταξίδι του Πούτιν. Αυτό που μας απασχολεί είναι η εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, η Νότια Κορέα παρουσίασε στοιχεία, ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, ότι η χώρα του έχει εντοπίσει τουλάχιστον 10.000 εμπορευματοκιβώταια, κοντέινερ δηλαδή, που πιθανολογείται ότι περιέχουν πυρομαχικά και άλλα όπλα που έχουν σταλεί από την Κορέα, τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία. Θα μπορούσαν να περιέχουν 4,8 εκατομμύρια βλήματα, δήλωσε ο ΣΥΝ, και πυράβλους και διάφορα τέτοια κόλπα. Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Πούτιν στη Βόρεια Κορέα σήμερα Τρίτη και την αύριο Τετάρτη, οι δύο πλευρές θα υπογράψουν σημαντικά έγγραφα, όπως ανακοίνωσε σήμερα στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης στο Κρεμλίνο, το οποίο μίλησε επίσης για πιθανή υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας. Αυτή η συνθήκη, αν υπογραφεί, θα διαμορφωθεί φυσικά σε συνάρτηση με τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο και στην περιοχή και με τις ποιοτικές αλλαγές που έγιναν πρόσφατα στις διμερείς μας σχέσεις. Οι δύο πλευρές την επεξεργάζονται ακόμη και η τελική απόφαση για την υπογραφή της θα ληφθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Πούτιν απομάκρυνε 4 υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας και σε μία θέση από αυτή των απομακρυνθέντων τοποθέτησε έναν δικό του άνθρωπο, την κόρη του ξαδέρφου του. Η Λεπέν, είπαμε ότι έσβησε από την ιστοσελίδα μία σελίδα που έλεγε ενίσχυση της θέσης με τη Ρωσία και αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, το έσβησε αυτό γιατί έρχεται η εξουσία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε, προχωράμε δυνατά. Στο συμμετέχω.gr είπαμε, γιατί είδα μετά τη χθεσινή έκκληση μπήκαν καμιά 20 άτομα. Στο συμμετέχω.gr μπαίνουμε, διαβάζουμε τις εξελίξεις, τη διακήρυξη κτλ. Και κάνουμε εγγραφή. Όποιος δεν μένει ευχαριστημένος απεγγράφεται. Δεν είναι δεσμευτικό, ούτε δίνονται πουθενά τα στοιχεία. Λοιπόν, όσον αφορά το κανάλι μας, είπαμε πάμε να το βοηθήσουμε μετά την επίθεση που δεχτήκαμε να κάνουμε μια επιθετική επιστροφή, όπως λέγαμε στα επιτελικά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να επαναλάβω, όσοι έχετε δικούς σας ανθρώπους σε κλινικές, σε νοσοκομεία ή σε φάση αποκατάστασης, εύχομαι καλή ανάρρωση και καλή δύναμη στους συγγενείς να βοηθήσουν τους πάσχοντες. Το λέω γιατί καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.